Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο Αρχείο Πολιτισμού, μέσα από το Άρωμα Ελλάδος, για άλλη μια φορά κοντά σας. Σήμερα για να τελειώνουμε επιτέλους με αυτό που μέχρι στιγμής το λέγαμε παράδοση, το λέγαμε φαντασία των Μανιατών, το λέγαμε φαντασία κάποιων τρελών Ελλήνων, ή έτσι θα θέλαμε να είναι, αλλά... Και ήρθε μια έρευνα ενός καθηγητή σήμερα και έβαλε μια τελεία σε όλα αυτά τα πράγματα και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της ελληνικής καταγωγής, ναι ή όχι, του μεγάλου Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Μέχρι στιγμής λέγανε, ακόμα και ο σπουδαίος Βαγιακάκος που έχω εδώ μπροστά μου, ας πούμε, στο βιβλίο της Μανιάτας Κορσικής, ότι ναι, εντάξει, λέγεται κάπως έτσι, είναι στη σφαίρα της παραδόσεως, του θρύλου κλπ. Δεν λέω του μύθου, γιατί μύθος σημαίνει αλήθεια. Έτσι, αλλά οι Μανιάτες έτσι το θέλανε, γιατί ήταν εκεί και λοιπά. Ο Μέγας Κορσικανός, ναι, και ο Σούτσος ήρθε, αλλά ήταν ποιητής. Μας λείπανε τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία. Δουλειά των καθηγητών όμως είναι αυτή ακριβώς, και των ερευνητών. Να χωθούν μέσα στα αρχεία, να σκονίσουν τα μανίκια τους, να ψάξουν και να βρουν να μας πούν την αλήθεια. Γι' αυτό είναι και καθηγητές. Ένας καθηγητής λοιπόν το απετόλμησε. Είναι κοντά μου ο Δημοσθένης Δαβέτας. Γεια σου, Δημοσθένη. Χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες. Κι εγώ βγήκε αυθόρμητα. Δεν είχα έτσι κάποια καταγωγή από τη Μάνη. Ναι. Δεν είσαι Μανιάτης δηλαδή και το έκανες αυτό? Όχι καθόλου, το αντίθετο. Η καταγωγή μου είναι από την Κέρκυρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Θέλω να πω, αλλά ήταν μια στιγμή η οποία ξεκίνησε από ένα, ας το πούμε, τυχαίο γεγονός. Βρίσκομαι στην Κορσική. Και εκεί που βρίσκομαι στην Κορσική με άλλους συναδέλφους καθηγητές, πέφτει το μάτι μου, είμαι στην περιοχή Καργκέζε, το οποίο έμαθα μετά ότι σημαίνει Καργές στα ελληνικά. Και κοιτάω και πέφτω σε κάποια μανιάτικα ονόματα. Εγώ, εντάξει. Δεν ήξερες πιο πριν το θρύλο, την παράδοση που έλεγε? Δεν το γνώριζα, όχι. Αυτό ίσως να έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι ξεκίνησα. Από το μηδέν. Από το μηδέν με μια φοβερή έκπληξη. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Η έκπληξη και ο θαυμασμός είναι τα στοιχεία τα οποία ξεκινάει κάποιος τη φιλοσοφία, δηλαδή. Τη μεγάλη πορεία, ναι. Για να μάθει την αλήθεια. Αυτό είναι η φιλοσοφία. Είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Mm-hmm. Δεν είναι η κατοχή της γνώσης, είναι η πορεία προς την αλήθεια. Οπότε και εγώ ρωτάω εκεί και λέω, θα είναι τίποτα που έχουν ανοίξει εστιατόρια. Πήγε ο νους μου στο βασικό, στο απλοϊκό των Ελλήνων που έχουν φύγει και ανοίγουν εστιατόρια σε όλη την. Η μετανάστευση, ναι, ναι. Μου λες, καθηγητής, όχι. Είναι Έλληνες που έχουν έρθει το 17ο αιώνα. 1675. 79. 75, εκεί ναι. Πέρα, ναι. Οπότε ξαφνικά, εγώ, μπήκε λίγο το δαιμόνιο στο μυαλό μου. Είναι ο καθηγητής, είναι ο συγγραφέας, γιατί είμαι και έχω το συγγραφικό στοιχείο και λέω, όπα, γιατί, πώς και τα λοιπά. Μου λέει, δεν ξέρω να σου πω περισσότερα. Ξέρω να σου πω όμως ότι αν πάμε στην εκκλησία εδώ, πίσω, η λειτουργία γίνεται στα ελληνικά. Όντως. Λέω, στα ελληνικά. Πάμε, του λέω. Προλαβαίνουμε, στο τσακ προλάβαμε και ακούω ελληνικά. Έμεινα έκπληκτος. Λέω, εφόσον είμαστε σε ένα μέρος το οποίο μιλάνε γαλλικά ή κορσικάνικα και μιλάμε ελληνικά, άρα το ελληνικά έχει να κάνει με μια ελληνική κοινότητα. Άρα είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ελληνική κοινότητα. Πρέπει να μάθω ποια είναι η στέγη. Έτσι ξεκίνησε όλο. Και έτσι ξεκίνησα. Ναι, βέβαια. Πήγανε στη Γένοβα αυτή, γι' αυτό ψάχνεις και στα αρχεία της Γένοβας εσύ. Και, πήγα. Και η Γένοβα τους έστειλε ως μισθοφόρους. Γιατί η Κορσική πότε ήταν στη Γαλλία, πότε ήταν στην Γένοβα υπό την κυριαρχία τους. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικοί μισθοφόροι. Ας μου επιτραπεί να πω εδώ. Ήθελε να γλιτώσει από αυτούς, στέλνοντάς τους. Η δηλαδή, Γένοβα. Ναι. Η πρώτη επαφή την είχε κάνει ο Ιωάννης ο Στεφανόπουλος, αυτός ο οποίος ήταν κοσμοπολίτης και ο οποίος ήθελε να φύγουν αυτοί γιατί τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Πρέπει να δούμε μετά, θα πάρουμε το νήμα. Ήθελε να φύγει από την Μάνη και να πάει στην Σικελία. Εκεί στη Σικελία όμως βρισκόταν ο πόλεμος Γάλλων και Ισπανών, ο οποίος μενόταν ο πόλεμος, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να προσεγγίσει το πλοίο. Οπότε τι κάνει, διαπραγματεύεται με τους Κορσικάνους. Του λένε οι Κορσικάνοι, μπορείς να πας στην Τοσκάνη, αλλά δεν θα είσαστε όλοι μαζί, θα είσαστε διασπαρμένοι, πονηροί. Όχι, πονηροί Γενοβέζοι. Ναι. Δεν τους ήθελαν μαζί, διότι οι Μανιάτες είχαν μια ταυτότητα, μια συνείδηση, ταυτοτική συνείδηση. Mm-hmm. Και φοβόντουσαν. Οπότε ο Ιωάννης Στεφανόπουλος το λέει στους άλλους και λένε όχι, θα πάμε κάπου που θα είμαστε όλοι μαζί. Και έτσι διαπραγματεύονται με τους Γενοβέζους για να πάνε στην Παόμια. Ναι, εκεί πέρα βέβαια ήταν από τους Γενοβέζους σταλμένοι, δηλαδή για να έχουν, είναι έγινε συμφωνία. Το μάτι και το αυτί των Γενοβέζων, ναι. Ναι, έτσι τουλάχιστον τους θεωρούσαν
οι Κορσικάνοι. Mm. Γι' αυτό και είχαν απέναντί τους ζηλοφθονία. Και είχαν πολλές αντιπαλότητες, βέβαια, με τους Κορσικάνους. Είχαμε νεκρούς, είχαμε μάχες. Να πάρουμε όμως το νήμα από την αρχή, mm-hmm. να το δούμε πώς ξεκινάει το θέμα, για να καταλάβουν έτσι με ένα πολύ, ας το πούμε, εικονογραφικό τρόπο. Όλα ξεκινούν 10 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ο Μωάμεθ, ο προθητής, τρομάρα του, αλλά τέλος πάντων, προθητής είναι, το θέλουμε είτε όχι, ζητάει από τον τελευταίο αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, τον Δαβίδ Κομνηνό, να γίνει μουσουλμάνος, να εξισλαμιστεί, για να του χαρίσει τη ζωή σε αυτόν και στην οικογένειά του. Ο Δαβίδ Κομνηνός το αρνείται. Γι' αυτό και τιμάται και ως Άγιος σε κάποια σημεία της Εκκλησίας μας. Το αρνείται. Αυτοί όλοι θανατώνονται από τον Μωάμεθ. Ο τελευταίος όμως γιος, ο μικρός, πιο μικρός από όλους, ο Νικηφόρος, χάρη σε μία Κομνηνή συγγενή, η οποία είχε παντρευτεί κάποιον Ουσμπέκο, καταφέρνει να ξεφύγει και να πάει μέσω πολλών περιπλανήσεων στη Μάνη. Στη Μάνη. Γιατί στη Μάνη ήταν ελεύθερο το μέρος. Και ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκληρή αντίσταση απέναντι στους Τούρκους. Δεν τους είχαν καταλάβει. Γενικά ήταν πάντα ελεύθερη η Μάνη. Ναι. Δεν ήταν αδούλωτη. Ναι, και ειδικά οι κλέφτες στα βουνά της Μάνης ήταν. Δεν γνώρισαν ποτέ. Ανίκητοι. Ανίκητοι. Εκεί πήγε λοιπόν. Αυτοί τον υποδέχονται με χαρά, διότι είναι ο τελευταίος απόγονος Κομνηνός. Αυτοκρατορία, τραπεζούντα. Εν ζωή, γιος εγώ του αυτοκρατόρα. Ναι. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή. Του δίνουν την κόρη ενός πολύ προύχοντα, ενός μεγάλου προύχοντα ντόπιου που έλεγχε την περιοχή. Παντρεύεται την κόρη λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και του γάμου, και κάνει ένα παιδί, τον Αλέξιο, ο οποίος μπαίνει στη σειρά του 5ου και του 7ου, mm-hmm. δηλαδή των συγγενών που υπήρχαν, γιατί είχαν οι αυτοκράτορες αυτοί δίνανε Αλέξιος Α, Β, Γ, Δ, και παίρνει λοιπόν την ονομασία του, και αυτό το παιδί έχουμε πάλι το χαρτί με τα βαφτίσια, που βαφτίστηκε. Μετά από λίγο αυτός μεγαλώνει. Στη Μάνη όλα αυτά. Στη Μάνη. Μεγαλώνει. Ήτυλο που στο. Στην περιοχή γύρω από την περιοχή Ήτυλο. Οπότε ξαφνικά τι έχουμε μετά, μεγαλώνει και κάνει δύο παιδιά. Παντρεύεται και κάνει δύο παιδιά. Το ένα ήταν Κωνσταντίνος και το άλλο ήταν ο Καλόμερος. Μόλις πεθαίνει. Όχι, συγγνώμη, σε έκανα λάθος εγώ. Ο Στέφανος ήταν. Ο Στέφανος. Ναι, συγγνώμη, γι' αυτό και το Στεφανόπουλο. Συγγνώμη, τώρα ξαφνικά μπερδεύτηκα. Ο Στέφανος. Ο Στέφανος όμως που ήταν μια μορφή τουρκοφάγου. Ήταν ισχυρός, έδινε μάχη εναντίον των Τούρκων. Κάποια στιγμή του κάνουν μια παγίδα και τον σκοτώνουν. Η οικογένειά του, για να τον τιμήσει, αποφασίζει να ονομάσει τη συνέχεια της οικογένειας Στέφανο Πολύ. Ο Στέφανος από την Πολύ. Αυτό πήρε τη μορφή Στεφανόπουλος. Άρα έχουμε τη μετατροπή του ονόματος από Κομνηνή σε Στεφανόπουλος. Αυτό είχε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί ήθελαν να τιμήσουν την καταγωγή τους από την πόλη. Και δεύτερον, να μην συνεχίζουν να δίνουν στόχο. Βέβαια, αυτό πάρα πολύ σωστά. Ήταν πια Κομνηνή. Έλα όμως που ο δαίμονας της Ελλάδος, ποιος είναι ο δαίμονας της Ελλάδος, ο έρωτας. Από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου μέχρι σήμερα, όπου μπερδεύεται ο έρωτας, οι Έλληνες σκοτώνονται μεταξύ τους για τον έρωτα. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί, μια πανέμορφη από την Μάνη. Την οποία διεκδικούν. Πάντως καλύτερα κάνεις πόλεμο για τον έρωτα παρά για τίποτα όπλα ή τίποτα άλλο. Ναι, το θέμα είναι ότι και ο έρωτας οδηγεί σε πόλεμο, σε σφαγή και σε νεκρούς. Λοιπόν, έχουμε από τη μία μεριά τους Στεφανόπουλους Κομνηνούς, όπου ένας από αυτούς θέλει την κοπέλα, και από την άλλη μεριά έχουμε μια άλλη οικογένεια που θα επανέλθω με άλλο βιβλίο. Τους Μέδικους. Μέδικοι. Μεγάλη ιστορία και αυτή. Εκεί και αν είναι η ιστορία. Και ξεκινάει μεγάλη αντιπαλότητα των δύο μεγάλων φατριών αυτών. Δηλαδή, ένα μέρος των Μεδίκων, των μεγάλων που είναι στην Ιταλία, είναι από τη Μάνη. Είναι Μάνη. Είναι λύκης καταγωγής. Μέδικοι, ιατροπουλέοι, γιατράνοι, γιατρίδες κλπ. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μεγάλες οικογένειες. Ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί ξέρεις, κάποιοι ακούνε οι Μέντιτσι και οι Μέντιτσι και ναι, έκαναν όλα τα πανεπιστήμια εκεί πέρα, έκαναν όλες τις σχολές εκεί πέρα. Τα πάντα. Βγάλαν βιβλία κλπ. Την τέχνη. Τα ελληνικά. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές και αυτοί που πρημοδότησαν την σύγχρονη τέχνη. Με τον Πάπα. Είχαν και Πάπα στην οικογένειά τους. Ένα μεγάλο Πάπα που αγαπούσε την τέχνη ήταν στην οικογένειά του. Αυτό θα έρθει για άλλη φορά. Άλλη φορά. Αυτό κάτσε να τελειώσουμε πρώτα. Λοιπόν, έχουμε δύο οικογένειες οι οποίες διεκδικούν μια πολύ ωραία γυναίκα. Τα λέω με απλά λόγια να καταλάβει όλος ο κόσμος. Αυτή η ωραία γυναίκα πρέπει να αποφασίσει. Και αποφασίζει τον Κομνηνό. Οι άλλοι τι κάνουνε, κλασικό των Ελλήνων, καταδίδουνε στο Λιμπεράκι, ο οποίος Λιμπεράκι ήταν Έλληνας, αλλά ήταν τοποτηρητής των Τούρκων στην περιοχή,
Έχουμε και τέτοια στην Ελλάδα, την αρχαιότητα. Έτσι, παίρνουν οι Τούρκοι, οι Πέρσες. Δεν στέκεται αλλιώς μια αυτοκρατορία τώρα, άμα δεν υπάρχουν και αυτοί. Λοιπόν, και αυτός είναι ο τοποντήρης. Η χρήσιμη λύθη της ιστορίας, ναι. Και τι κάνει, λέει στους Τούρκους, οι Κομνηνοί που ψάχνετε είναι εδώ. Εδώ. Και ετοιμάζονται οι Τούρκοι να μπουν στο Ήτειλο. Έχουν φτάσει ήδη σε μικρή απόσταση. Εκεί οι Κομνηνοί βρίσκονται προ άμεσης απειλής, λένε ότι γλιτώσαμε από τους Τούρκους, θα ξεκλειδωθούμε τελείως. Ότι γλιτώσαμε την τραπεζούντα για να την πάρουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τους αφήσουν οι Τούρκοι. Αυτό ήταν και συμβολικό και πραγματικό στους Τούρκους. Είναι η παράδοση των Ασιατών. Mm-hmm. Θέλουν να σκοτώνουν όλους τους γόνους των αρχηγών για να μην υπάρχει καμία διεκδίκηση. Αυτό το ξέρουμε, είναι η παράδοση των Ασιατών. Οπότε τι κάνουν, διαπραγματεύονται όπως είπα στην αρχή με τη Γένοβα και με διάφορα άλλα πράγματα, αφού η κατάσταση τους πιέζει και δεν μπορούν να ξεκινήσουν αλλιώς, τι κάνουν, αποφασίζουν, μπαίνουν στο πλοίο Σοβέρ, Σωτήρας, το γαλλικό, το εμπορικό, υπήρξε κάποια ανταλλάγματα. Φραντζέζικο όπως το λέμε. Βέβαια, κάποια ανταλλάγματα, μπαίνουν γύρω στα 750 άτομα, Δεσπότης, ο Καλέντης, μοναχοί, μαζί με τους Στεφανόπουλους και κάποιοι άλλοι που θέλουν να φύγουν, με ζώα, με περιουσίες κτλ. Και μπαίνουν μέσα και ξεκινούν για Γένοβα. Εκεί οι Γενοβέζοι τους υποδέχονται σαν αυτοκράτορες, αυτοκρατορικούς γόνους. Γιατί πιστεύουν ότι έρχονται οι Κομνηνοί. Όχι, ξέρουν ποιοι είναι. Δεν είναι επεξεγέλαση, ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Και το έχουν και στο πίσω του κεφαλιού τους, να γίνουμε εμείς κατακτητές και έτσι, να καταλάβουμε μπράβο. Και να σας φέρουμε τον δικό μας. Έτσι, μπράβο. Ναι. Οπότε λοιπόν, αφού βλέπουν ότι οι Κομνηνοί αρνούνται να πάνε στην Τοσκάνη για να είναι διασπαρμένοι, λέει θα σας στείλουμε σε ένα έρημο μέρος, αρχαίο όμως, στην Παόμια, όπου εκεί θα μείνετε. Αλλά θα σας έχουμε κάποιον που θα επιβλέπει και έχουμε τους 10 όρους που βάλανε. Άρθρον 1, που το γράφω και στο βιβλίο. Θα εγκαταλείψετε την Ορθόδοξη πίστη και θα γίνετε καθολικοί. Θα δεχτείτε του Πάπα την εξουσία. Δηλαδή, ό,τι οι Βυζαντινοί αρνιόντουσαν επί χρόνια. Να. Γι' αυτό και οι καθολικοί, ο Πάπας δεν τους βοήθησε απέναντι στους Τούρκους. Mm-hmm. Έρχονται τώρα οι Κομνηνοί να το υποστούν. Η πρώτη αντίδραση το ξαναβρήκαν μπροστά τους. Ναι, ήταν η πρώτη αντίδραση αρνητική, αλλά ο Ιωάννης Στεφανόπουλος που ήταν πιο κοσμοπολίτης και πιο ρεαλιστής. Διαλλακτικός, διπλωμάτης. Ναι, τους λέει λοιπόν μισό λεπτό. Εδώ πέρα πίσω είμαστε νεκροί. Μπροστά έχουμε έστω και μία ελπίδα. Όποια. Θα κάνουμε εξής συμφωνία. Θα βούμε ότι όταν πεθάνουν οι ιερωμένοι μας, θα έρθουμε στη Ρώμη για να ορίσουμε εμείς υπό την αιγίδα του Πάπα, αλλά θα ορίσουμε εμείς τους ιερωμένους. Αυτό ήταν μια μεσαία λύση, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Αυτό ήταν παραπλάνηση. Δεν τηρήθηκε και ποτέ. Και δεν τηρήθηκε και ο ίδιος ήταν γνώση, από ό,τι φαίνεται. Το παρερμήνευσε για να πείσει τους άλλους από τον αφανισμό. Mm-hmm. Και έτσι δέχονται να πάνε προσωρινά προς τα εκεί. Και πάνε. Μπαίνουν σε γαλέρες, τους βάλανε σε γαλέρες mm-hmm. και πάνε στην Κορσική. Εκεί στην Κορσική, στη διαδρομή, χάσανε 120-125 άτομα. Πεθαίνανε στα πλοία, ναι. Θα διαβάζουμε τις επιστολές του Επισκόπου, ο οποίος κατέγραφε τα πάντα, το ημερολόγιο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το έχει και ο κύριος Βαγιακάκος μέσα, αλλά το έχω κι εγώ. Ναι. Οπότε, τι γίνεται, φτάνουν εκεί. Η πλάκα, ας μου επιτραπεί, και δεν είναι καθόλου πλάκα, αλλά το λέω σαν έκφραση καθημερινής γλώσσας, είναι ότι μόλις φτάνουν εκεί, τους περιμένουν και κάποιοι Κορσικάνοι μεταξύ άλλων, οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτοί θα ήταν τίποτα φτωχοί, ταλαιπωρημένοι, τους οποίους θέλουν να πάρουν για σκλάβους. Και βλέπουν να κατεβαίνουν κάτι παλικαράδες. Παλικαράδες με τις βράκες λεβέντες, τους. Με τις βράκες τους, με τη λεβεντιά τους, με τα πλούτη τους, τα υπάρχοντά τους. Και οι Κορσικάνοι εξαφανίστηκαν. Και εκεί γεννιέται ο μεγάλος φθόνος, ο οποίος όμως φθόνος έφτασε στο έπακρον, διότι τα δύο επόμενα χρόνια, ακριβώς μόνο δύο χρόνια, έχουν μετατρέψει αυτή την Παόμια σε παράδεισο. Η αρχοντιά και ο πολιτισμός των Κομνηνών του Στεφανόπουλων φάνηκε στην πράξη. Μετέτρεψαν τα πάντα σε μικρό παράδεισο. Και για να πούμε και την αλήθεια, αυτό διατηρήθηκε, η αντιπαλότητα των ντόπιων Κορσικανών με τον Μανιατών εκεί, διατηρήθηκε και μόνο ο επιναπολέοντος έπαψε να υπάρχει. Ναι, αλλά γιατί μεσολάβησε κάτι άλλο. Αλλά διατηρήθηκε και το καλλιέργησαν και οι Γενοβέζοι. Mm-hmm. Οι οποίοι όταν είδαν σε δύο αυτά χρόνια την πρόοδο των άλλων, τι πρόοδος έγινε, του ζήτησαν πριν την ώρα του τα χρέη τα οποία έπρεπε να του δώσουν γιατί του είχαν δώσει κάποια τρόφιμα χωρίς τόκους. Και τους αζήτησαν πιο πριν. Ο δε διοικητής, περιγράφω στο βιβλίο, έκανε φοβερές πράξεις ο Γενοβέζος διοικητής. Δηλαδή έπαιρνε, ας πούμε, το σιτάρι μιας πλούσιας χείρας, λέγοντας ότι αυτό που κάνεις είναι παράνομη καλλιέργεια πέρα από τα όρια που επιτρέπουμε εμείς. Και τους το έπαιρνε.
Δηλαδή άρχισαν να υπάρχει μια. Κάτι καλές ώρες, μερινές μου θυμίζει το πράγμα, τέλος πάντων. Ο Ναπολέον όμως βρίσκεται μέσα σε αυτή την κοινωνία. Όχι ακόμη. Ναι, εννοείται όχι ακόμα. Όχι ακόμη, ναι. Αφού φτιάχτηκε αυτή και μεγάλωσε. Όντως ορφανός. Ναι, μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει ένα μικρό επεισόδιο σημαντικό. Αυτό, μετά τα 2 χρόνια, οι Κορσικάνοι στείλουν παγίδα και σκοτώνουν ένα μανιάτι. Αυτόματα οι μανιάτες οπλίζονται και αρχίζει πια φεύγουν από τον παράδεισο και περνάνε στη μικρή πια κόλαση. Δηλαδή ζουν, αλλά πάντα με το φόβο των Κορσικάνων. Μεταξύ τους υπάρχει μια αντιπαλότητα η οποία φτάνει σε πολεμοχαρείς πράξεις. Mm-hmm. Μετά από 50 χρόνια γίνεται η εξέγερση των Κορσικάνων, για να τα πάρουμε όλα σιγά-σιγά. Και έχουμε τον Παολί. Οι Κορσικάνοι εξεγείρονται και είναι από τη μεριά που βρίσκεται η Παόμια και η Σαγκόν. Αυτή είναι η ατυχία. Από εκεί ξεκινάει η εξέγερση, όχι από το Εάκιο που είναι η πρωτεύουσα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Θεωρούν ότι οι Έλληνες είναι τα μάτια και τα αυτιά των Γενοβέζων. Άρα πρέπει να τους διώξουμε. Και αρχίζει πια μια επίθεση. Αυτοί βγαίνουν μετά από μεγάλη πολιορκία, κάτι που θυμίζει ένα τρόπο πολιορκία Μεσολογίου, με τα γυναικόπαιδα μπροστά. 1730-31 ναι, περίπου. Τόσο, και τόσο. Μάλιστα υπάρχει και μια συγκεκριμένη αγιογραφία με την Παναγιά εκεί σε καθολικού τύπου. Ναι, κρατούσαν τις εικόνες μπροστά τους. Και από κάτω είναι τα παλικάρια αυτά που σημαίνει είναι βρακοφορεμένοι ακόμα. Δηλαδή 70 χρόνια μετά που έχουν πάει από εκεί πέρα, συνεχίζουν να διατηρούν την ίδια φορεσιά. Την παράδοσή τους, τις μανιάτικες φορεσιές, θα σας πω και ακόμη παρακάτω τώρα με την οικογένεια αυτή που ήταν με τον Ναπολέοντα. Ήταν τη γλώσσα, τα διατηρούσαν τα πάντα, γι' αυτό και ήταν ενωμένοι. Πάνε στο Ιάκιο λοιπόν. Χάσανε πολύ κόσμο, αλλά φτάσανε στο Ιάκιο. Εκεί ήταν ακόμη την επίρρεια της Γένοβας και τον Γάλλο που ετοιμάζονται να φυχθούν. Μένουν στο Ιάκιο, αλλά νιώθουν ξένοι. Έχουν χάσει τη ρίζα τους. Εκεί φτάνει μια ωραία μέρα ένας κύριος, Κάρλο Καλόμερος Βοναπάρτε, ο οποίος είναι δικηγόρος και φτάνει με την Τοσκάνη. Είναι ο δισέγγονος του πρώτου, είναι ο τέταρτος στη γενιά, του πρώτου Καλόμερου που ξεκίνησε ακριβώς τότε από τη Μάνη και πήγε στην Τοσκάνη. Και δεν γύρισε πίσω, διότι πέθανε ο πατέρας του. Θα γύριζε πίσω, όπως είχαν πάει στα δύο πρώτα χρόνια στην Παόμια, αλλά δεν γύρισε, διότι πέθανε ο πατέρας του. Οπότε αποφασίζει να μείνει εκεί, όπου ήταν φιλοξενούμενος, παρακαλώ, του Κοσμά του Μέντιτσι. Για να δούμε ότι υπήρχαν και διάφορες τάσεις του Μέντιτσι. Mm-hmm. Τον είχε υπό την προστασία του Κοσμά ο Μέντιτσι και έκανε μεγάλες business. Αυτοί όμως μιλούσαν ελληνικά. Και κάποια στιγμή ο δισέγγονος κατεβαίνει στην Κορσική, μιλώντας ελληνικά κτλ. Και πάει και βρίσκει τους Στεφανόπουλους. Και μένουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Δίπλα-δίπλα τα σπίτια. Δίπλα στην ίδια γειτονιά. Ναι. Και μιλάνε μεταξύ τους ελληνικά, παρακαλώ. Αυτά είναι γραμμένα. Ναι. Λοιπόν, και αυτός ποιος είναι? Είναι ο πατέρας του Ναπολέοντα. 8 έτσι, παιδιά έχει, ένα των οποίων είναι ο Ναπολέοντας. Να το κάνω λίγο φραγκοδίφραγκα. Βεβαίως. Έρχεσαι λοιπόν και μας λες μετά την έρευνά σου, γιατί όλα αυτά προκύπτουν και από την έρευνά σου στα αρχεία της Γένοβας. Βεβαίως. Και στη Γένοβα και στα κείμενα τα οποία υπάρχουν. Α, στα κείμενα, ναι. Τα κείμενα τα ψάξαν κι άλλοι. Ναι. Μιλάω τώρα ότι η έρευνά σου έχει γίνει και στα αρχεία της Γένοβας. Να ναι. Το κάνω φραγκοδίφραγκα. Ναι. Να το καταλάβει ο κόσμος. Τώρα λοιπόν έχουμε επίσημα στοιχεία, μέσα από τα επίσημα στοιχεία της Γένοβας, ότι ο πατέρας του μεγάλου Ναπολέοντος, ο οποίος έφυγε νωρίς και ο Ναπολέον έμεινε ορφανός από πολύ μικρός και εκεί χανόταν ο κρίκος, ναι, για να συνδέσουμε τον Ναπολέοντα με την ελληνική του καταγωγή ή με τη μανιάτικη του καταγωγή, άμα θες, το ίδιο πράγμα είναι. Φεύγει από την Τοσκάνη. Βρέθηκε αυτός ο κρίκος και είναι ο πατέρας του ο Καλόμερος. Αυτό που λείπει, αυτό που λείπει, το οποίο λείπει πρακτικά, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μπει στα αρχεία, σε αυτά τα αρχεία συγκεκριμένα που αφορούν τον Ναπολέοντα, λείπει, λέω για τους κακόπιστους, η ληξιαρχική πράξη της μετατροπής του ονόματος από Καλόμερος σε Μποναπάρτη. Ναι, δεν χρειάζονταν και ληξιαρχική. Αυτό ήταν μετάφραση. Ναι. Δεν χρειάζονταν, δεν μπορούσε να γίνει. Λέω τώρα, λέω γιατί. Και τώρα. Επειδή δηλαδή, είμαι ψήρας, επειδή ναι, είμαι ψήρας, κυνηγάω την κάθε λεπτομέρεια. Αλλά όλα τα άλλα στοιχεία δείχνουν τη μετάφραση. Ο Μιλωνάς γίνεται Μίλλερ όταν πάει έξω, ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιατράκος γίνεται Μέντιτσι και ούτω καθεξής. Αυτό τεκμέρεται και από άλλα πράγματα, αλλά τώρα έρχεσαι και μας δίνεις εσύ τη σφραγίδα. Δηλαδή, όταν το ρωτήσαν τον Ναπολέοντα για την καταγωγή του, ναι, και το γένος του, ναι, ναι, δεν είπε «Είμαι Γάλλος», δεν είπε «Είμαι Κορσικανός», είπε «Η γενιά μου αρχίζει από μένα». Ναι, θα ήταν πολύ απλό, αν ήταν Γάλλος, να χαϊδέψει τα αυτιά των Γάλλων και να πει «Είμαι Γάλλος». Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο χαρακτηριστικά καταπληκτικά.
Το ένα, όταν το ρωτήσανε επανειλημμένα, δύο στοιχεία. Πρώτον, αυτό που είπες. Λένε, υπάρχουν φήμες ότι η καταγωγή σας είναι από εκεί. Και απαντάει, δεν συζητάμε για τίποτα από όλα αυτά. Η καταγωγή μου ξεκινάει από μένα. Η γενιά μου ξεκινάει από μένα. Η γενιά μου ξεκινάει από μένα. Και εφόσον είμαι στη Γαλλία και είμαι στα ίδια, θεωρήστε μεγάλο, λέει. Ένα αυτό. Δύο. Πολύ πολιτικό. Πολιτικό και έξυπνο. Ναι, πανέξυπνο. Γιατί ήταν έξυπνο. Γιατί ο Ναπολέοντας είχε ένα μεγάλο σύμμαχο και δεν έπρεπε αυτό το σύμμαχο να τον απογοητεύσει. Ποιος ήταν ο σύμμαχός του, αιώνιος, ο γαλλικός λαός. Δεν ήταν όλη η ελίτ. Τον μισούσαν. Ήταν εναντίον του. Τον μισούσαν. Σου λέει, ποιος είναι αυτός ο απλός μέτικος στρατηγός, έτσι λέγανε. Υπήρχε και στο πίσω του κεφαλιού ότι ο ξενομερίτης ήρθε τώρα εδώ και. Ναι, ναι, με αυτό λέω, ο ξένος, ο μέτικος, ναι, αυτό. Ναι. Και ο οποίος έγινε, έφτασε εκεί που έφτασε, από μόνος του, παρακαλώ. Διότι μια ωραία μέρα, εκεί πολεμούσαν τους Εγγλέζους, παίρνει διαταγή, σαν λοχαγός που ήταν, να πάει να αντιμετωπίσει με τοπικά τους Εγγλέζους, και αυτός παμπώνυρος, έχοντας διαβάσει τα πάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζούσε με τον Μέγα Αλέξανδρο στο προσκεφάλι του, του Πλούταρχου, τους παράλληλους βίους. Είναι τρομακτικό. Έτσι ζούσε συνέχεια, όσοι περιγράφουν τον Ναπολέοντα. Καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος με τον Δαρείο, με τους Πέρσες, θα χτυπήσω στη μέση και θα τους σπάσω. Στέλνει το πυροβολικό να χτυπήσει στη μέση, παραβαίνοντας την αρχή του Γάλλου στρατηγού. Σπάνιοι Εγγλέζοι στη μέση, έρχονται οι Γάλλοι, νικούν. Και από τότε ο Ναπολέον γίνεται ο Θεός των Γάλλων, ο αυτοκράτορας κτλ. Παρακάτω. Αφού είμαστε εκεί λοιπόν, δεύτερο περιστατικό, του λένε τον τάφο του πατέρα σου, δεν θα το φτιάξει, θα τον κάνει μεγαλοπρεπή κτλ. Αν το έκανε αυτό, σημαίνει ότι όλοι θα ψάχναν την στοιχεία καταγωγή. Και την καταγωγή. Και δεν το ήθελε ο Ναπολέοντας. Ο Ναπολέοντας ήθελε αυτό να περνάει στη σκοτάδι, ναι, στο σκοτάδι, ναι, 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 στον ντούκου. Και λέει, αφήστε τον πατέρα μου ήσυχο εκεί που είναι. Με μένα θα ασχοληθείτε. Εγώ είμαι ο γεννήτωρας των νέων πραγμάτων. Επίσης φαίνεται η ελληνική του καταγωγή, φαίνεται από το πόσο βοήθησε την Ελλάδα ή ήθελε να τη βοηθήσει, και αν τον αφήναμε θα τα έκανε περισσότερα πράγματα. Έστειλε βοήθεια στη Μάνη, με πλοία και με Στεφανοπουλέους, με όπλα κλπ. Ήθελε το δάσος του Ξηρόμερου, αλλά δεν το δώσαμε, το κρατήσαμε για μας. Κυρίως για τα Βελανίδια, για να βάφει ο πράσινες συστολές. Ναι, ναι, τρομερό, ναι, ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Δεν ζήτησε και τίποτα σημαντικό για να βοηθήσει. Και μου κάνει εντύπωση ότι επειδή η καταγωγή σου είναι κερκυραϊκή, έχετε έναν άλλον αέρα εκεί πέρα και μπορείτε και τα ψάχνετε με δύο ποδάρια, μία από το ιταλικό ποδάρι, ναι, Χερσόνησο και μία από το ελληνικό Χερσόνησο. Και αυτό σε βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάρα πολύ, γιατί είχα ακούσει ήδη από μικρό παιδί, μετά όμως επανήλθε στο νου μου, για την επιστολή του Ναπολέοντα. Ακριβώς. Την οποία συζητούν όλοι οι Κερκυραίοι, η οποία είχε πει ότι καλύτερα να χάσουμε την Ιταλία, που ήταν βασιλιάς της Ιταλίας, παρά την Κέρκυρα. Και υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα, στην οποία Κερκυραίοι βουλευτές τότε που ήταν ανεξάρτητοι, Ιόνιος, Επτάνησος, ναι, ανεξάρτητοι, έστειλαν μια στολή κερκυραϊκή και ντύθηκε η γυναίκα του Ναπολέοντα. Με την κερκυραϊκή στολή, και έχουμε την εικόνα και τη θυμάμαι από μικρό παιδί και έλεγα. Είδες την εκαταβόλες όμως. Ναι, αυτό το βρήκα μπροστά μου. Είδες την εκαταβόλες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι εσύ με αυτές τις παιδικές μνήμες καταβολές, ναι, από, ναι, την Κέρκυρα, ναι, ναι, αυτή, άκουσες αυτήν την ιστορία, κάποιος δάσκαλος το στο σχολείο. Ναι, ή και από τον παππού μου και από γενικά την οικογένεια. Ναι, 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 παππούς, γιατί συζητιούνται αυτά εκεί. Ναι, κάποιος παππούς, ναι, το εξιστόρισε, ναι, κάπου, ναι, σε μια γειτονιά. Αυτό σφηνώθηκε κατά την άποψή μου, να αρχίσουμε και στη δική μου επιστήμη, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, και όταν σου δόθηκε ευκαιρία ήρθε μπροστά και το ψήφισε. Ναι, εμφανίστηκε. Και το φοβερότερο ποιο είναι ότι εγώ ξεκίνησα το βιβλίο όλο. Ας πάμε λίγο να συνεχίσουμε την πορεία, να έχουμε μια λογική εικόνα. Εκεί λοιπόν γεννιέται του Ναπολέοντας, στο Ιάκιο. Εκεί στον Ιάκιο ο Ναπολέοντας ζει ανάμεσα σε ένα πατέρα ο οποίος μεταφέρει το φόβο των Τούρκων από γενιά σε γενιά και το φόβο των Κορσικάνων. Οι Κομνηνοί είναι φοβισμένοι. Όλα τα κάνουν με ψιθύρους και με σιωπηλό τρόπο. Και λέει, ας πούμε, ότι είχε χαμηλό προφίλ. Η σύζυγός του, η Ιταλοκορσικάνα, η Λετίτσια, ήταν πολύ τσαμπουκαλού, είχε μια έπαρση αυστηρή, είχε τον αδερφό της που ήταν και ανώτατος ιερωμένος της Καθολικής Εκκλησίας. Άρα ο Ναπολέοντας μεγαλώνει σε δύο κουλτούρες. Απ' τη μία ο πατέρας, τον οποίο τον σέβεται, αλλά τον χάνει σε ηλικία μόλις 10 χρονών. Αυτό ήταν μεγάλη απώλεια. Διότι τότε
πρέπει κάποιος να αναλάβει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που λέω. Αντί να αναλάβει ένας Κορσικανός, ένας Γάλλος, ο ιερωμένος, ο ίδιος αδερφός, ο παπάς, αναλαμβάνει ο Δημήτριος Στεφανόπουλος, ο οποίος τι χαρακτηριστικό είχε. Ενώ όλοι οι Στεφανόπουλοι, Κομνηνοί μέχρι τότε, σιωπηλά μιλούσαν για την καταγωγή τους και οι ίδιοι Κορσικάνοι τους θεωρούσαν βοσκούς και ψώνια. Προσέξτε, τους θεωρούσαν βοσκούς και ψώνια, τους περιφρονούσαν. Γιατί κάπου ακούστηκε ότι ήταν αυτοκρατορική γόνη και λένε σιγά μην είναι αυτοκρατορική γόνη αυτή η βοσκή. Αυτός λοιπόν παίρνει όλο το βιβλίο από τον πατέρα τον Κωνσταντίνο, Κομνηνό Στεφανόπουλο, και ο οποίος του λέει την αλήθεια. Και του λέει ο πατέρας του, προς Θεού, μη βγουν αυτά προς τα έξω. Κράτα το σαν μυστική παράδοση της οικογένειας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι είναι και κηδεμόνος και στη σχολή μετά αυτός. Βέβαια, δεν σταματάς όμως, τα παιδικά χρόνια. Θυμώνει και παίρνει όλα τα στοιχεία και τα πάει στον Λουδοβίκο το 15ο. Ο Λουδοβίκος τα χάνει. Δίνει, αναθέτει αυτά τα στοιχεία στον υπεύθυνο ερευνών και ξέρετε ότι οι Γάλλοι όταν ερευνούν δεν αστείευονται, ερευνούν μέχρι το κόκαλο. Και έρχεται και του λέει: μα αυτή είναι γόνη αυτοκρατόρων. Αυτή είναι των Κομνηνών. Καταγωγή κατευθείαν από τους Κομνηνούς. Και τους απονέμει την αυτοκρατορική τους έτσι και την πριγκιπική τους ιδιότητα και έχουμε τον Κομνηνό, τον Δημήτριο, πρίγκιπα. Η αδερφή του είπαν όρια. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι τελειώνει αυτό το μυστήριο. Επιτέλους μπαίνει μια τελεία, όχι ανωτελεία, τελεία. Όντως βρέθηκαν οι ρίζες, οι γόνοι του μεγάλου Ναπολέοντα και είναι ελληνικές όπως ακούσατε. Δεν σας πω περισσότερο, δεν σας πω όλο το βιβλίο τώρα. Όχι, γιατί πρέπει να το διαβάσουν κιόλας. Και να το διαβάσετε και να το αγοράσετε. Ναι. Έτσι, δεν είναι και κανένα μεγάλο βιβλίο. Είναι μικρό, διαβάζεται εύκολα, πολύ εύκολα. Και... σαν παραμύθι. Σαν το έγραψα επίτηδες, επειδή είμαι συγγραφέας, το έγραψα σαν παραμύθι όπως έλεγα τις ιστορίες στα δυο μου παιδιά. Και ήθελα αυτό να το ακούσει και οποιοδήποτε Έλληνας το διαβάσει. Η καταγραφή μας σήμερα, η εκπομπή μας σήμερα γίνεται μόνο και μόνο για να υπάρχει και οπτική καταγραφή ότι τελικά τελειώσαμε με αυτό το που κάποιοι λέγανε ότι είναι εφάνταστοι όλοι αυτοί και οι μανιάτες κυρίως που λέγανε ότι ο Ναπολέον είναι δικός τους. Τώρα σιγά τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Τελειώσαμε με αυτά. Βρέθηκαν τα αρχεία. Ο Μέγας Ναπολέον είχε Έλληνα πατέρα. Και γι' αυτό όλος ο φιλελληνισμός του και οτιδήποτε. Τα υπόλοιπα στο βιβλίο του Δημοσθένη Δαβέτα για τον Μέγα Ναπολέοντα. Αν πεις μου είχες πει, δεν θέλω λόγια,
ξανά η αγάπη να ακουστώ. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω.